Και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής και Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Καταρχήν να σας πω, ο κύριος Γιώργος Γερόλυμπος είναι κοντά μας τηλεφωνικά να μιλήσουμε για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα, καθώς είχε προγραμματιστεί ο Διεθνής Αγώνας Τριάθλων 1 Κόρφου να γίνει 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη της Κέρκυρας. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ο Δήμος όπως θα έπρεπε και έτσι βγήκε μια ανακοίνωση ακύρωσης του Διεθνούς Αγώνα αυτού που θα γινόταν με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και μιλάμε για τρίαθλον, για κολύμβηση, για ποδηλασία δηλαδή και τρέξιμο. Έχουμε τον κύριο Γερόλυμπο όμως κοντά μας να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνεις, πώς είσαι? Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε 5 πράγματα για να... Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου σχετικά με το Διεθνή Αγώνα Τριάθλου, Τρίαθλον 1 Κόρφου, λέει λοιπόν ότι ακυρώνεται ο Διεθνής Αγώνας εξαιτίας της μη ανταπόκρισης του Δήμου Κερκυραίων στις δεσμεύσεις και λιγότερο από 50 μέρες να απομένουν πριν τον αγώνα. Δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Είχατε έρθει σε μια πρώτη επικοινωνία με το Δήμο για να γίνει αυτός ο αγώνας? Κοιτάξτε πώς έγινε ακριβώς η... Βεβαίως. Διαδικασία. Ναι. Κάποιοι φίλοι του αθλήματος από την Κέρκυρα ήρθαν σε επαφή με εμάς σαν ομοσπονδία και με τον Δήμο και πρότειναν την διοργάνωση εμάς να αποδεχτούμε τη συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κερκυραίων στην Κέρκυρα ενός διεθνούς αγώνα με προοπτική ο διεθνής αγώνας. Αυτό θα γίνει θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο. Ωραία. Όπως έχει γίνει και σε άλλα μέρη. Ναι. Ήρθε σε επαφή. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε επαφή με το Δήμο. Ο Δήμος, από ό,τι φάνηκε στην αρχή, το είδε με πολύ καλό μάτι. Με πήρε ο κύριος Δήμαρχος τηλέφωνο. Μου είπε ότι τα εγκρίνει όλα, γιατί είχαμε στείλει και έναν προϋπολογισμό της διοργάνωσης. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης δεν αφορούσε κανένα χρηματικό ποσό για την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία δεν ζήτησε κανένα ποσό. Απλώς ζήτησε να καλυφθούν από το Δήμο μέσω των δικών του υπηρεσιών και διαδικασιών, όπως ορίζει εκεί, κάποια κόστη λειτουργικά και οργανωτικά. Μάλιστα. Αυτό και μόνο. Ναι. Ούτε ένα ευρώ δεν θα δίνει στην Ομοσπονδία. Αυτή ήταν η συμφωνία μας. Και προχωρήσαμε λοιπόν. Με πήρε ο κύριος Δήμαρχος, μου λέει ότι μια χαρά, το θέλω, κάνουμε γρήγορα, προχωράμε. Εγώ βασίστηκα στο λόγο του, κανονίσαμε το, του δώσαμε κάποιες ημερομηνίες, διάλεξαν τις 10 του Σεπτέμβρη. Ναι, Σεπτέμβρη, και αυτό για μας ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε άλλη προγραμματισμένη διοργάνωση εκείνη την ημερομηνία και την αναβάλαμε και κάναμε μια συνολική αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Με σκοπό ότι εμείς πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα στη Κέρκυρα και να τον κάνουμε κάθε χρόνο μεγαλύτερο, για να μείνει και στο νησί και να μείνει και σαν παρακαταθήκη της όλης της προσπάθειας στην Ελληνική Ομοσπονδία και στο Ελληνικό Τρίαθλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες τοποθεσίες που είχατε συμφωνήσει για κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο? Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη, κεντρικά. Μέσα στο Κορφού Παλάς, με σκοπό να γίνει μια γιορτή γύρω από το τρίαθλο, το οποίο τρίαθλο, θέλω να σας πω, είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ολυμπιακό άθλημα στον κόσμο. Και πάρα πολύ δύσκολο επίσης. Και πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί κάποιος μόλις κολυμπήσει κουρασμένος πρέπει αμέσως να κάνει ποδήλατο, πρέπει μετά να τρέξει, είναι δύσκολο. Βέβαια, και είναι και από εσάς αρκετά μεγάλες. Έτσι. Εμείς θα κάναμε ένα σπριντ τρίαθλο εκεί στην περιοχή της Γαρίτας. Νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό από πλευρά της Γαρίτσας, στην περιοχή της Γαρίτσας, εννοείται, εδώ στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Ακριβώς, εκεί θα το και τελικά κάτι. Τι έγινε? Φτάσαμε 50 μέρες και δεν είχαμε καμία ανταπόκριση. Και η Μέλης Δύναμη και ο σύνδεσμός μας που είχαμε προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με τον ΔΟΠΑΠ, με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ζητήσαμε να κάνουμε μια κοινή συνέντευξη τύπου, να προχωρήσουμε για να ανακοινώσουμε. Εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες από πλευράς μας που είχαμε αναλάβει. Ναι. Δηλαδή οργανώσαμε και τους διεθνείς κριτές μας, κλείσαμε τις ημερομηνίες. Α, είχατε ήδη κάνει τέτοια πράγματα? Όχι, βγάλαμε τις διαδρομές. Ζητούσαμε κατά επανάληψη να έρθουν δύο τεχνικοί δικοί μας για να οριστικοποιήσουν τις διαδρομές εκεί, για να συνοηθούν με το Δήμο και την τροχέα και το λιμενικό. Ναι, σωστά. Να μην δημιουργήσουμε. Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός για αυτό του είδους τους αγώνες. Να δημιουργήσουμε και όκληση στην πόλη, για να
να έχει και την θετική ανταπόκριση το να μην πάει να κλείσουμε όλη την πόλη και πρέπει να συνοηθούμε και με τον... Είχαμε 2-3 εναλλακτικές διαδρομές, τις οποίες θέλαμε να συζητήσουμε και δεν υπήρχε κανένας να συζητήσουμε. Δεν πήγε κανένας υπεύθυνος από τον Δήμο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή. Δεν εγκρίθηκαν τα κονδύλια τα οποία έπρεπε να... Μιλάμε για τεράστια κονδύλια, έτσι, για... ζητούσε το συνολικό ποσό που μπορεί να έφτανε ήταν 2-8.000 ευρώ. Μάλιστα. Για να καταλάβετε τόσο μεγάλα κονδύλια ζητούσε και τα οποία δεν χρειαζόταν ο Δήμος να τα δώσει σε χρήματα. Τα μπορούσε να... ήταν υπηρεσίες που περίπου αποτιμούνται σε αυτά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η διανυκτέρευση των διεθνών κριτών που θα ήταν, μάλιστα, μπορούσε να γίνει και μια χορηγία από κάποιο ξενοδοχείο, που το βρήκαμε εμείς και αυτό. Ναι. Δηλαδή το Κορφού Παλάς μας εδώ στη χορηγία ήταν έτοιμο. Δηλαδή μειωνόταν ο προϋπολογισμός. Τα νερά ήταν, που θέλανε οι αθλητές μπορεί να ήταν δωρεά. Είχατε κάνει κάποιες προσεγγίσεις τέλος πάντων ώστε να κάνετε τα πράγματα πιο εύκολα όσον αφορά το θέμα αυτό. Και με ελάχιστο κόστος. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο αγώνα με ελάχιστο κόστος. Δεν ανταποκρίθηκε καθόλου ο Δήμος, εξαφανίστηκε, δεν μας είπε καθόλου τίποτα και φτάσαμε 50 μέρες. Είχαμε αρχίσει και παίρναμε 50 μέρες πριν από τον αγώνα, είχαμε αρχίσει και παίρναμε τις συμμετοχές από τους αθλητές και από διεθνείς αθλητές. Κλείναν εισιτήρια οι αθλητές από το εξωτερικό και εμείς δεν ξέραμε τι θα κάνουμε τον αγώνα. Είχαν ήδη γίνει συμμετοχές, Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό να σας πω. Εμείς, σαν όλοι οι κριτές μου, για να έρθουν με αεροπλάνο, έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια το Σαββατοκύριακο και θα έρθουν να κάνουν τώρα στην Κυριακή, το Σαββατοκύριακο 10 Σεπτεμβρίου, 9-10 Σεπτεμβρίου, θα έρθουν να κάνουν διακοπές στην Κέρκυρα, γιατί έχουν ήδη κλείσει τα εισιτήριά τους. Είχαμε μισθώσει δύο πούλμαν για να ανέβουν όλοι οι εθελοντές μας και όλοι οι τεχνικοί οι οποίοι θα στήσουν τον αγώνα. Τώρα, όλο αυτό πού πιστεύετε ότι οφείλεται, όλη αυτή η μία ανταπόκριση τέλος πάντων από το Δήμο της Κέρκυρας, πού οφείλεται στο ότι ξεκινήσατε. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, αυτό πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος και η υπηρεσία του. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι επίοικος απαράδεκτο να έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά όταν θέλουμε πάνω να κάνουμε κάτι καλό και κάτι για το οποίο εμείς δεν ζητήσαμε κανένα αντάλλαγμα, ούτε πήγαμε να ζητήσουμε εμείς να κάνουμε τον αγώνα εκεί. Να ρωτήσω πώς είχε γίνει. Ναι. Με χαρά το κάναμε. Δηλαδή, αυτό, εκεί θέλω να πάμε λίγο στην πρόταση. Αγαπώ την Κέρκυρα και πιστεύω στον προορισμό Κέρκυρα για τον αθλητικό τουρισμό και τον προορισμό του αθλητικού τουρισμού που λέγεται Κέρκυρα. Εγώ πιστεύω σε αυτό, γιατί αγαπώ την Κέρκυρα και έρχομαι συχνά. Και έρχεστε, το ξέρω, ναι. Ναι, και την αγαπώ την Κέρκυρα πραγματικά. Σας λέω και Πάσχα έρχομαι και καλοκαίρι έρχομαι και χειμώνα έρχομαι. Είναι, δηλαδή, είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλό μέλλον από πλευράς διοργάνωσης του αθλήματος του δικού μας. Η πρόταση για να γίνει το αγώνας τριάθλων στην Κέρκυρα έγινε από ανθρώπους εδώ του νησιού. Ναι, από δικούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και με το στίβο και με το τριάθλο και με άλλα. Και νομίζω ότι υπήρχαν άνθρωποι εδώ στο νησί που είχαν ξεκινήσει προετοιμασία και προπονήσεις για να συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό. Μα βεβαίως. Οι περισσότεροι δρομικοί σύλλογοι που είναι σε συνεργασία μαζί μας, γιατί το 1/3 του αγωνίσματός μας είναι ο αγώνας δρόμου, το τρέξιμο. Ναι. Είναι και οι ποδηλάτες, και η ποδηλατική συλλογή, όλοι αυτοί είναι σε επαφή μαζί μας. Κολυμπητική συλλογή σε επαφή μαζί μας. Και επειδή δεν θα κάναμε μόνο ατομικό αγώνα, θα κάναμε και σκηταλοδρομίες. Δηλαδή θα υπήρχαν αθλητές, άλλοι κολυμπητές, άλλοι ποδηλάτες και άλλοι δρομείς. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ήδη είχαν αρχίσει και κάναν τις προπονήσεις. Τους είχαμε πει περίπου πού είναι και η διαδρομή την οποία σχεδιάζουμε. Και οι άνθρωποι είχαν αρχίσει και κάνανε και τις προπονήσεις τους και τη συμμετοχή τους και το είχαν διαδώσει. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή προοπτική. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος δεν είχε καμία ούτε πονή ούτε ακρόαση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε πλέον παραπάνω από ό,τι το κάνουμε. Το τραβήξαμε 50 μέρες πριν από ένα αγώνα, όταν δεν έχει την ελάχιστη ανταπόκριση, ούτε τηλεφωνική ανταπόκριση από τον άμεσο συνεργάτη σου και συνεταίρο σου σε αυτό το εγχείρημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Πάντως νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, γιατί σε άλλες περιπτώσεις το έχουμε δει, σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε ανταγωνισμό σωματείων ή οτιδήποτε άλλο, γιατί στο τρίαθλο θα συμμετείχαν. Όχι. Όλοι. Δεν έχουμε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε. Το είδαμε πρόσφατα, κύριε Γερόλυμπο, το είδαμε πολύ πρόσφατα εδώ στο νησί. Γι' αυτό σας το λέω, ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο όσον αφορά. Όχι. Δεν υπήρχαν ανταγωνισμοί. Και αντίθετα, θέλω να σας πω ότι μας αγκάλιασε το αθλητικό γίγνεσθε του νησιού και τα δρομικά σωματεία και τα ποδηλατικά σωματεία και τα κολυμπητικά σωματεία είχαν μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση και αυτό, ξέρετε, μας έδωσε
μια πολύ καλή προοπτική και το θετικό κλίμα το οποίο χρειαζόμαστε για να κάνουμε πολύ καλό αγώνα. Και θέλουμε να το κάνουμε με μεράκι. Τώρα από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχεις ανταπόκριση από πουθενά και ξέρετε, μέχρι και μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει κανένα να μας πει παιδιά για αυτόν τον λόγο για τον... και άκουσα με λύπη. Ακόμα και μετά την ανακοίνωσή σας. Βεβαίως, δεν έχει... Δεν έχει κανείς επικοινωνήσει. Το οποίο, κοιτάξτε να σας πω, τουλάχιστον το θεωρώ μη ευγενικό. Έτσι, αν όχι τίποτε άλλο, το θεωρώ μη ευγενικό να εξαφανίζεσαι και να μην λες οτιδήποτε πράγμα. Είχε αναλάβει μια υποχρέωση, εγώ βασίστηκα στο λόγο του κύριου Δημαρχού, ενώ συνήθως κάνουμε τους άλλους δήμους όπου υπογράφουμε συμβάσεις για αυτά, με μηδενικό κόστος, αλλά υπογράφουμε συμβάσεις τι θα κάνει ο καθένας για να είμαστε κατοχυρωμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πήρε το από υπερβάλλουσα εμπιστοσύνη στα λόγια του. Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο, ήταν και σύντομος ο χρόνος, λέω εντάξει, τον είδα ότι ήταν πολύ θετικός και μας είναι στον αέρα. Έχουμε εκτεθεί ανεπανάστατα στο εξωτερικό. Μου κάνει εντύπωση που στην ανακοίνωση που βγάλετε ακυρώνοντας τον αγώνα λέτε επίσης προς το κλείσιμο ότι αποφασίσατε να εξαιρέσετε την Κέρκυρα από μελλοντικό σχεδιασμό διεθνών ή εθνικών διοργανώσεων τριάθλου. Ναι, πέστε μου εσείς θα μπορούσατε να το κάνετε πάλι αυτό εδώ. Ναι, σας ρωτάω να εμπιστευτείτε κάποιοι οι οποίοι δεν βγαίνουν ούτε να σας πούνε ότι ξέρετε παιδιά έχουμε αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να το κάνουμε, να δούμε τι θα κάνουμε ή οτιδήποτε άλλο. Και ξέρετε τι με στενοχώρησε πάρα πολύ, ότι εφόσον έχει γίνει μια πολύ κακή διαχείριση από μέρος τους. Τη βγάλανε για την ΟΔΟΠΑΠ, έβγαλε επιχορήγηση 250 ευρώ για, όχι σε εμάς, για την κάλυψη των εξόδων. Είναι δυνατόν. Πόσα είπατε χρήματα? 250 ευρώ, αυτό έμαθα. 250 ευρώ. Θέλω να δεσμευτώ και στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, κύριε Γερόλυμπο, θέλω να δεσμευτώ ότι θέλουμε στην επόμενη εκπομπή Αθλολογίες βεβαίως να έχουμε και απάντηση από το Δήμο της Κέρκυρας. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας την πλευρά. Βεβαίως είμαστε εδώ. Και εμείς θα θέλουμε να ακούσουμε πολύ τι έχουν να μας πούν από το Δήμο της Κέρκυρας σχετικά με τον αγώνα τριάθλων ένα κόρφο που είχε προγραμματιστεί για 10 Σεπτεμβρίου και τελικά ακυρώνεται γιατί δεν μπορείτε να περιμένετε κι εσείς. Πότε και θα απαντήσει. Θα γινόταν μεσογειακό πρωτάθλημα, επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι, όπως ξέρετε, και πρόεδρος μεσογειακής. Πρόεδρος ελληνικής και μεσογειακής. Ναι. Όταν λέμε μεσογειακής... Είναι όλη η Μεσόγειος. Είναι όλα ναι, εννοούμε ότι είχατε στο μυαλό σας του χρόνου να κάνετε κάτι... Το είχαμε πει, είπα στον κύριο Δήμαρχο, ότι του χρόνου θα κάναμε μεσογειακό πρωτάθλημα εκεί. Δηλαδή με όλη η Μεσόγειος θα έγινε και όχι μόνο αυτό, θα κάναμε και ευρωπαϊκό κύπελο ταυτόχρονα. Ωραίο. Θα χτύπαγε η καρδιά της Μεσογείου στο νησί Κέρκυρα. Μου κάνει εντύπωση γιατί είναι μια τεράστια διαφήμιση αυτή για το νησί, κύριε Γερόλυμπο. Και ο αγώνας τριάθλου και αυτά που μας λέτε για μεσογειακούς αγώνες είναι μια τεράστια διαφήμιση για το νησί. Και βεβαίως υπάρχει πρόσφορο έδαφος στην Κέρκυρα για να γίνονται τέτοιου είδους αγώνες. Πανέμορφο τοπίο, ένα πανέμορφο νησί, το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν ερχόμαστε Ιούλιο και Αύγουστο να κάνουμε τις διοργανώσεις μας. Και, και το 10 Σεπτεμβρίου ήταν επειδή δεν μπορούσατε εσείς να το πάμε πιο πίσω. Μάλιστα. Γιατί υπήρχε η μαραθώνιος. Εμείς ερχόμαστε εκτός σεζόν να κάνουμε αυτό. Και δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου που, ή και μέσα Οκτωβρίου ή Απρίλιο-Μάιο. Που είναι οι εποχές που θα θέλατε να σας έρθουν και 2.000-3.000 άτομα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αν έχει γίνει λάθος προγραμματισμός, αν υπάρχει λίγο τρέξιμο, γιατί υπάρχει και ένα σεμιμαραθώνιος, δεν έχει να κάνει με εσάς, της Κέρκυρας που διοργανώνεται από το Δήμο και τον Κυριακό 24 Σεπτέμβρη. Υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις που τρέχουν. Αν έχει γίνει τέλος πάντων κάποιο μπέρδεμα. Κάτι, γιατί πολλά γίνονται. Υπάρχουν αρκετές αθλητικές διοργανώσεις τώρα που δεν υπάρχουν, ομάδες, πρωταθλήματα κτλ. Αν έχει γίνει κάτι, θα χαρούμε να ακούσουμε την απάντηση του Δήμου την επόμενη Δευτέρα. Είστε, θα δώσετε έδαφος καθόλου να συζητηθεί το θέμα ή είσαστε αποφασισμένοι. Είμαι ένας θετικός άνθρωπος. Ναι, αν το και ξέρω. Θέλω να σας πω ότι είμαι στεναχωρημένος από ναι, όλοι. Το καταλαβαίνω. Αλλά, κοιτάξτε, δεν έχουμε κανένα ανταγωνισμό με τον ναι, σωστά. Μαζί θέλουμε να πάμε και να κάνουμε για το καλύτερο δυνατόν. Από εκεί πέρα είμαι ένας θετικός άνθρωπος, αλλά πλέον θα είμαι ένας θετικός επιφυλακτικός. Έτσι, σωστά. Γιατί μετά δεν θέλω. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή... Έχετε δίκιο, γιατί νιώθετε πάρα πολύ εκτεθειμένος και εσείς και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι... Πάρα πολύ, πιστέψτε με, πάρα πολύ σε όλο το
το μήκος και πλάτος που λέγεται Μεσογειακή Λεκάνη. Έχετε δίκιο, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια ομοσπονδία, έχουμε να κάνουμε με ένα άθλημα το οποίο είναι άκρος ανταγωνιστικό, άκρος δημοφιλές και βεβαίως θα μπορούσε στο νησί να βρει έδαφος και να γίνει μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, να υποφεληθούν με κάποιο τρόπο και οι κυρκυραϊκές επιχειρήσεις, να τα λέμε και αυτά, γιατί έτσι θα μπορούσε να γίνει. Και τελικά δεν... Μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα μέγεθος. Βεβαίως. Στις Πέτσες, πραγματικά, κάναμε ένα... Στις Πέτσες, ναι. Πριν 5 χρόνια τον αγώνα τριάθλου. Το ξεκινήσαμε με 150 αθλητές. Τώρα οι Σπέτσες έχουν 1.000 αθλητές που συμμετέχουν και 4.000 ανθρώπους οι οποίοι τους ακολουθούν. Φανταστείτε. Δηλαδή, έχουμε, μέσα σε 5 χρόνια έχουμε 5.000 κόσμο που έρχεται στο νησί και το βουλιάζει στο νησί. Ακριβώς, αυτό εννοούσα, ναι. Αν σας έρθουν 5.000 κόσμο σε 2-3 χρόνια από στην Κέρκυρα σε μια περίοδο που είναι νεκρή περίοδο τουριστικά. Ναι. Δεν θεωρείτε για να, και μένουν και μετά, γιατί αυτοί που έρχονται για το εξωτερικό μένουν, γιατί δεν μένουν μόνο για διακοπές. Δεν θα έρθουν μόνο για 2 μέρες, θα έρθουν οι άνθρωποι να καθίσουν και λίγο παραπάνω. Όχι, εάν τους αρέσει, που θα τους αρέσει ένα τέτοιο ωραίο τοπίο, ναι. Σαν την Κέρκυρα, το κάνουν και πλέον σαν προπονητικό χώρο. Πολύ ωραία. Διότι οι Βόρειοι Ευρωπαίοι πηγαίνουν η Ισπανία και η Ιταλία για να προπονούνται τους παγωμένους μήνες του χειμώνα. Και καταλαβαίνετε γιατί να μην έρχονται στην Κέρκυρα ή στην Ελλάδα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή. Έχετε δίκιο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία που θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, και το σκεφτήκαμε. Και ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Η Ελληνική Ομοσπονδία λοιπόν Τριάθλου ακυρώνει τον αγώνα Τριάθλων 1 Κόρφου για 10 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη Δευτέρα ευελπιστώ ο Δήμος Κέρκυρας να απαντήσει για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ελληνικής και Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, τον κύριο Γιώργο Γερόλυμπο, που ήταν κοντά μας τηλεφωνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε πολύ. Καλά, καλό βράδυ. Καλώς σας.